μαθαίνουμε και διαβάζουμε πως ήδη υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια προμήθειας φυσικού αερίου, αλλά και σχέδια εκτάκτου ανάγκης τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, που είναι η Ευρώπη, για να έρθουμε στα καθημάς. Να πούμε το εξής, ότι όλη αυτή η απότομη, αν θέλετε, αυτά που ζούμε αυτό το διάστημα ήταν αρκετά απότομα. Δεν ήταν προετοιμασμένη η Ευρώπη, όπως βλέπετε, και βεβαίως αυτό συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα. Mm-hmm. Και δηλαδή βρεθήκαμε απροετοίμαστοι με άδειες στις δεξαμενές φυσικού αερίου στο πνεύμονα της Ευρώπης που είναι η Γερμανία. Δηλαδή οι αποθήκες φυσικού αερίου της Γερμανίας ήταν μισοάδειες. Mm-hmm. Επίσης η Γερμανία έχει ένα δεύτερο πρόβλημα. Είχε αποφασίσει να αποσυνδέσει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Ναι, ήταν αδεσμευσή της αυτό. Να χρησιμοποιεί για ηλεκτρικό ρεύμα τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και βασίζεται στους γεάνθρακες και τους λιγνίτες που έχει. Και νομίζω, κύριε Κονοφάγη, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ενέργειας της Γερμανίας καλύπτει το φυσικό αέριο. Πρέπει να είναι γύρω στο 30-40% νομίζω, ή όχι, κάπως έτσι. Πλησιάζει το 40%. Οπότε δύσκολο να αντικατασταθεί από άλλες μορφές. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως επαρκεί για τις εσωτερικές ανάγκες της Γερμανίας, αλλά δεν τις επιτρέπει να κάνει εξαγωγή ενέργειας, διότι και ο χειμώνας, όπως βλέπουμε, είναι αρκετά βαρύς. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη κρίση και αυτό οδήγησε, όπως είδατε, στο πέταγμα του κόστους του φυσικού αερίου γύρω στα 600% μέσα σε 2 μήνες. Εκτινάχθηκε. Το ζούμε στους λογαριασμούς που παίρνουμε αυτή τη στιγμή στα σπίτια μας στην Αθήνα, όπως βλέπετε. Είναι η συζήτηση που είχα με τους συναδέλφους μου πριν μπω στο στούντιο, γιατί και αυτοί οι λογαριασμοί, εκτός από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, πρέπει προηγουμένως να έχει πάρει κάποιος υπογλώσιο για να μπορεί... Ακριβώς. Επ' αυτού βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή το κράτος μας προσπαθεί να μας βοηθήσει να επιζήσουμε με επιδοτήσεις. Αλλά οι επιδοτήσεις, ξέρουμε όλοι ότι χρεώνουμε τα παιδιά μας. Το ξέρετε αυτό, βέβαια. Προφανώς. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο Μπακού η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Από εκεί είπε πως είναι μάλλον πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτό το κλείσιμο της Στρόφιγγας, και γιατί, και αυτό είναι αληθές, γιατί η Ρωσία έχει και σχεδόν μια οικονομία που είναι μονοδιάστατη, δηλαδή είναι η πηγή κύριου εσόδου για την Ρωσία το φυσικό αέριο, ή δεν είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κόψει τις στρόφιγγες προς Ευρώπη, διότι ζει από αυτό και έχει και πολύ μεγάλες εσωτερικές ανάγκες με βάση το χειμώνα που έρχεται στη χώρα. Ναι. Άρα δεν νομίζω, δηλαδή η Ρωσία το μόνο πρόβλημα που έχει είναι του Ντόνετσκ, στα σύνορα δηλαδή, μια περιοχή που είναι αυτή τη στιγμή σε διένεξη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τη Ρωσία. Δεν πρόκειται να διακόψει την παροχή φυσικού αερίου. Δεν τη συμφέρει ούτε οικονομικά ούτε και στρατηγικά να κάνει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η Ελλάδα τι κάνει? Γιατί μάθαμε ότι υπήρχε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή όπου εξετάστηκε ποιες μονάδες φυσικού αερίου διαθέτουν δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικό καύσιμο. Ακριβώς. Όπως ξέρετε, στηριζόμαστε στις εισαγωγές φυσικού αερίου. Δεν έχουμε πηγές. Mm-hmm. Παρότι από το 2010 που είχαμε κάνει, μάλλον 2011 που είχαμε κάνει την πρώτη σύσκεψη, συμμετείχα και εγώ με τον τότε Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, είχε αν θέλετε συζητηθεί να ψάξουμε το συντομότερο δυνατόν για να δούμε αν έχουμε εσωτερικά αποθέματα στη χώρα, δηλαδή ίδιο ηχτό πλούτο,
Και εξακολουθούμε να επιμένουμε από τότε μέχρι και σήμερα ότι δεν είναι η μόνη διέξοδος να μοιράζουμε επιδόματα για να ανακουφίσουμε τον κόσμο. Η κύρια διέξοδος μας δεν πρέπει να είναι οι εισαγωγές πανάκριβου φυσικού αερίου, αλλά αν είναι δυνατόν, όπως κάνει η Κύπρος, όπως κάνει η Ισραήλ, η Κύπρος είναι αυτή τη στιγμή με δύο γεωτρύπανα που έρχονται για να τρυπήσουν για φυσικό αέριο, για να μπορέσει να έχει ίδια αποθέματα φυσικού αερίου όπως η Αίγυπτος, ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η πολιτική μας. Αλλά δυστυχώς δεν την ακούμε από κανέναν. Καλά, υπήρχε όμως Κύπρο. Είναι ανοιχτό και δεν ξέρω ποια αν είναι ακόμα με πολλά ερωτηματικά, ο αγωγός EastMed που έλυνε ένα μεγάλο θέμα, σας θυμίζω, κύριε Κονοφαγέ. Ναι, δυστυχώς ζήσαμε αυτή την κατάσταση με τον EastMed, δηλαδή είδαμε να σιωπούν οι πάντες και εσωτερικά στη χώρα μας, διότι υπάρχει ένα non-paper, το οποίο non-paper τι σημαίνει, είναι μια ανεπίσημη θέση. Δεν είναι επίσημη θέση της Αμερικής. Η επίσημη θέση της Αμερικής είναι ότι είναι προτιμότερο αντί να υλοποιήσουμε τον EastMed, που σημαίνει να βρει και η Ελλάδα αποθέματα και να τα ενώσει με την Κύπρο και το Ισραήλ, η Αμερική προτιμάει να τη διέξοδο της παροχής με ηλεκτρικό καλώδιο. Προχωρεί αυτό. Και από το Ισραήλ να μπορέσουμε να έχουμε ηλεκτρικό λεύμα στην Ελλάδα. Αλλά είναι ανεπίσημη θέση. Ναι. Και, εν τω μεταξύ όμως, λοιπόν, ναι, αν υπάρχει επίσημη ελληνική θέση, δεν την έχουμε ακούσει. Έχουμε ακούσει μόνο ως επίσημη ελληνική θέση ότι θα αναπτύξουμε την πράσινη ενέργεια. Αν θα μου επιτρέψετε για την πράσινη ενέργεια, που είμαι υπέρ της πράσινης ενέργειας, ναι, δυστυχώς τη νύχτα δεν έχουμε ήλιο. Ναι. Αλλά στην πράσινη ενέργεια όμως το βράδυ ο αέρας πέφτει. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να στηριχθεί το σύστημα για να μην καταρρεύσει και τις ηλεκτρικές ενέργειες. Και πώς το στηρίζουμε? Το στηρίζουμε με την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από εισαγόμενο φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας, από Ρωσία και Αζερμπαϊτζάν. Ναι. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θέλω απλώς να σας πω, επειδή είπατε για την πράσινη ενέργεια και το φυσικό αέριο, παραμονές της αλλαγής του χρόνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε αυτό το θέμα ως πρόταση και το ξέρετε, να είναι πράσινη ενέργεια και η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο, και μένει αυτό το πράγμα να συζητηθεί. Βέβαια έχει δρόμο ακόμα μπροστά του. Παρά τα αυτά, μαθαίνουμε πως σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε εξετάστηκε και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης μονάδων λιγνίτη. Το ξέρετε αυτό? Αυτό δεν το έχω υπόψη μου, ανεπίσημα ή επίσημα από κάποιον, αλλά το βλέπω ότι η Γερμανία ανακοίνωσε ήδη ότι παρατείνει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη και γεάνθρακες μέχρι το 2048. Μάλιστα. Άρα είναι κάτι που θα παρασύρει και εμάς, οι οποίοι ανακοινώσαμε αρκετά πρόωρα εδώ και δύο χρόνια, τη σκεφτόμαστε το 2028. Το κλείσιμο των μονάδων, λέτε. Τις μονάδες λιγνίτη. Ναι. Ίσως τελικά αυτή η περίφημη πράσινη μετάβαση που αποφασίστηκε στην Ευρώπη να ήταν περισσότερο πρόωρη, χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία ή την προσμέτρηση και άλλων παραγόντων, μένει να αποδειχθεί. Κύριε Κονοφάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.